Πάμε. Κύριε Αντωνόπουλε, εμφτάζει έτσι. Στον αστείο και μην ξέρετε. Καλημέρα. Εγώ δεν πρόκειται να σπαρτώσω κάποιους σκέις, κάποιους προϊόν. Ονομάζομαι Ιωσή Αντωνόπουλος, προσωπώ την Ινστάτ, με άρξη προϊόντων και υπηρεσιών. Δύο πράγματα για την εταιρεία που προσωπώ. Ασχολούμαστε ουσιαστικά, είμαστε μια τεχνική εταιρεία που βοηθάμε τις εταιρείες να αποκτήσουν mobile κανάλια και να αναπτύσσουμε υπηρεσίες και προϊόντα για το mobile οικοσύστημα. Βοηθάμε τις εταιρείες να φτάσουν στους καταναλωτές ή να διευκολύνουν τις εταιρικές τους διαδικασίες. Προσφέρουμε mobile και web πλατφόρμες για bulk messaging από bulk SMS, push notifications πέρα από το mobile application, δίνουμε SMS και email. Συγγνώμη. Ενσωματώνουμε payments και micropayments και front-end access σε εταιρείες που θέλουν. Όπως για παράδειγμα, χρησιμοποιήσεις σε καρτών εξωτικών σε τραπεζικά συστήματα. Έχουμε τα mobile κανάλια του M-Taxis και της Αφορετράτας. Φτιάχνουμε mobile sites και mobile applications. Λοιπόν, επειδή θα σας παρουσιάσω ένα προϊόν, σκέφτηκα να μιλήσουμε λίγα για το e-commerce, γιατί το e-commerce είναι κάτι δεδομένο, όλοι πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε. Γιατί κάποιος να πάει την εταιρεία του, λοιπόν, στο e-commerce. Ας δούμε τι μας λένε τα στατιστικά. Αυτή είναι μια τόσο πρόσφατη στατιστική του Morgan Stanley που λέει ότι το 2015 οι mobile internet users θα περάσουν τους desktop internet users. Άρα μπορούμε να καταλάβουμε ότι έχουμε μια φοβερή αύξηση mobile data traffic. Και η Cisco τα προγνωστικά για το 2010-2015 λέει ότι από το 2010 2,6 φορές αυξήθηκαν και διπλασιάστηκαν σχεδόν 3 φορές για την τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Το 2010 τα mobile data traffic ήταν 3 φορές όσο ήταν το ίντερνετ το 2000, το οποίο είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό για την διάθεση. Επίσης, από το διάστημα 2010-2015 θα 26-απλασιαστούν τα mobile data traffic βάσει του προγραμματισμού από τη Cisco. Έτσι και το 2015 θα υπάρχουν 788 mobile devices που θα είναι συσκευές συνδεδεμένα με το ίντερνετ, το οποίο και αυτό για μένα είναι εντυπωσιακό. Και θα δούμε τώρα και πώς αλλάζουν κάποιες συνήθειες ή κάποια δεδομένα. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια σύγκληση. Μια σύγκληση μεταξύ ταμπλετών, smartphones και υπολογιστών, τα οποία όλα, όλα συνδέονται πρακτικά. Το cloud είναι έξω, ακούμε για cloud υπηρεσίες, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ εδώ καιρό, αλλά τώρα πλέον το βρίσκουμε σε πάρα πολλές εφαρμογές του. Και επίσης οι χρήστες έχουν αντίσει και έχουν activities, τα οποία είναι πάρα πολύ προσανατολισμένα από τις συσκευές. Και επειδή οι συσκευές τους είναι 14 ώρες από ό,τι λένε έρευνες κοντά τους, μιλάμε για έναν χρήστη που έχει access ή μπορεί να κάνει πράγματα 14 ώρες την ημέρα. Λοιπόν, και πώς γίνεται αυτό. Οι συσκευές προφανώς έχουν γίνει πολύ καλύτερες. Μιλάμε ότι έχουν γυροσκόπια, φακούς, κάμερες, you name it που λέμε. Έτσι, πραγματικά έχουμε κάποια πάρα πολύ σημαντικά εργαλεία στη σέντα μας. Και βεβαίως έχουμε και αντίστοιχες υπηρεσίες. Υπάρχουν mobile optimized πληροφορίες πλέον και κανάλια που μας δίνουν στο χρήστη εύκολη άξιση και πολύ εύκολη άξιση από το τερματικό που είναι. Πόσο αυτό σας πούμε για παράδειγμα, διαβάζουμε τα headlines στο mobile application, πηγαίνοντας σε δουλειά ή στο μέτρο πάρα πολύ. Δεν πάει η εφημερίδα, πάνε τα οτιδήποτε. Λοιπόν, επομένως, ok, e-business, κάτι το οποίο είναι ένα προαπαιτούμενο και e-business. Και είναι διαφορά για μένα προσωπικά είναι στη χρήση. Αυτή τη στιγμή μιλάμε μια επανάσταση κινητή και ο Σμίτ το είχε πει στο NWC ότι το επόμενο ζητούμενο είναι τα wireless data, μέσα αυτά είναι και τα mobile data, επομένως δεν μπορεί να αγνοήσει κανένας αυτή την mobile επανάσταση που έχει. Άρα, περνώντας από το e-business στο e-business, τι μπορεί κανένας να σκεφτεί, ας πούμε, γιατί e-business δεν είναι σίγουρα μόνο applications. Έτσι, applications με την έννοια που κατεβάζει κάποιος από ένα μαγαζί, ως καταναλωτής. E-business είναι και τα application που έχει για τους employees, έτσι, για τους κινητούς του υπαλλήλου, μπορεί να είναι safe τους. Ή μπορεί να είναι εργαλεία για πρώτα εξάμεινες, πάει ο πολιτής που κυκλοφορούσε ας πούμε, με τα δείγματα, έτσι, και τα κρατησιά ή τα βιβλία και τα προσωγραφή κτλ. Τώρα μιλάμε σε tablets, online συνδέσεις, τα δείχνει όλα και μπορεί ας πούμε, ακόμα να κάνει παρακολουθήσεις. Μιλάμε για ένα mobile γραφείο. Πολλές εταιρείες επενδύουν σε συστήματα ή φτιάχνουν έτσι δομήσεις ώστε μπορούν οι εργαζόμενοι να έχουν μια πολύ γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία τους. Έτσι, μιλάμε για πολλά mobile supply chain management, δηλαδή να μπορώ να παρακολουθήσω εγώ που είναι προμηθειές μου, τι κάνουν και όπου θα φέρουν, τι συμβαίνει με το εμπόριο στην όλη διαδικασία της αλυσίδας. Και μιλάμε και για micro mobility, δηλαδή είμαι, ξέρω εγώ, ας πούμε, το tablet μου και σε επίπεδο εταιρείας κινούμαι και θέλω να έχω και να φορτώνω εύκολα τα reports, τα σημαντικά πράγματα, γίνοντας σε μια συνάντηση. Όλα αυτά βέβαια τώρα που θα δούμε και τα RFID, τα AXI, τα NFC, δηλαδή η κοινωνία με κοντά, με τα κινητά, θα βοηθήσουν πάρα πολύ όλα τα transactions και θα αλλάξουν πάρα πολύ την ρυθμιστική με το software.
Μιλάμε επίσης, όταν μιλάμε για business, μιλάμε σίγουρα και για applications, και εφαρμογές, υπηρεσίες και προϊόντα που να κάνουν το καταναλωτή. Μιλάμε σίγουρα για self-care applications, δηλαδή applications που μπορεί ο καταναλωτής να έχει κάποια πρόσβαση στην πληροφορία ή να κάνει κάποια πράγματα όπως call me back ή να δηλώσει κάποια βλάβη ή να δηλώσει μια αίτηση από ένα application από ένα mobile site ή ας πούμε για παράδειγμα με SMS ή οτιδήποτε. Μιλάμε για άρχισε στην πληροφορία με βάση το που είναι, όπως είναι στο Finder, θέλω να ξέρω ποιο μαγαζί είναι κοντά, τι κάνει, αν μπορώ να ικανοποιήσω την ανάγκη μου, όχι να με συνδέσει με το GPS και να μου δείξει το δρόμο, σίγουρα μιλάμε για mobile CRM συστήματα, για customer loyalty και σίγουρα μιλάμε για mobile marketing και promotion. Ας έχουμε υπόψη μας ότι γενικότερα οι χρήστες, οι mobile χρήστες, έχοντας ένα πάρα πολύ χρήσιμο αλλιώς στα χέρια τους και με την όλη η πληροφορία που έχουν και που αφήσουν, ανοίγουν πάρα πολλά κανάλια δικά τους προς το να δώσουν και αυτή την πληροφορία προς τα έξω, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, όταν έχουμε μιλάμε για mobile application, άρα μιλάμε για κάτι το οποίο εμφανίζεται, όχι ότι δεν έχω mobile application, δεν είναι ένα application που θα το κατάσταση πάντα κάτι τώρα, έτσι, κάτι το οποίο μπορώ να κάνω εγώ μέσα από το κινητό μου. Μιλάμε για κάτι το οποίο έχει επιβάλλει μας το χρήστης, άρα σίγουρα το κάνει ένα brand awareness και σίγουρα το χρήζει πάρα πολύ λόγια αυτή. Φανταστείτε για παράδειγμα ένα παράδειγμα στο χαρακτήρα που θα αφαιθώ στον άνθρωπο, το οποίο με το κάνει στην παραγγελία από το application, σου πετάει ένα παιχνίδι το οποίο είναι κάτι σαν πάτωμα αλλά με πέντες, να παίξει περιμένοντας την παραγγελία σου. Εμένα που σου καμπάνησε και σκέφτεσαι ότι μπορώ να σου το για παράδειγμα. Και τώρα, για να το κάνουμε, να πούμε και τον πυλό να το e pieno di loro la όπως είπε και ο προηγούμενος, οι χρήστες πλέον ανοίγουν πάρα πολύ τα δεδομένα. Λένε, κατεβάζουν application και λένε, α, οκ, δες που είμαι, δες τι κάνω, δες το Facebook μου. Ανοίγουν. Παλιά δηλαδή πάλι η εποχή των cookies, που τα φυλάζαμε όλες σε ένα χρηματοκιβώτιο, λες και τα φοβόμαστε και τα καθαρίζαμε κτλ. Τώρα είναι όλα ανοιχτά και ο χρήστης είναι πάρα πολύ καμμένος, ας πούμε, με το κάνει αυτό το πράγμα. Άρα μιλάμε σίγουρα για πολύ καλύτερο user profiling, για καλύτερο targeting στο χρήστη και για μεμονωμένο pricing, όπως μπορούμε να το κάνουμε. Επίσης, με το e-commerce μπορούμε να κάνουμε σίγουρα βρέθο από οπουδήποτε. Φανταστείτε ότι, OK, με τα QR, υπάρχουν σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα και που υπάρχει ένα στίχο στο μετρό, στην Ταϊβάν, που ζωτή, και αρχίζει να πάει το θα το πούμε, δεν είναι. Θέσκο. Θέσκο. Που ψωνίζει άλλο περιμένοντα στο μετρό και πρέπει να δεν τα ψώνια στο σπίτι. Άρα μιλάμε και σίγουρα μπορεί να πάρει από οπουδήποτε. Και πλέον πάλι με τα διεθνές τεχνολογία το κινητό θα είναι και ένα πορτοφόλι. Άρα αυτόματα θα μπορούν να περνάνε σίγουρα μέσα οτιδήποτε προσφορίες, προσωπική κωδική. Άρα μιλάμε για μια τελείως διαφορετική σχέση του καταναλωτή μας με το χρήμα. Δεν μπορούμε λοιπόν να βαζόμαστε σε μοντέλα τα οποία είναι αγοράζω από ένα desktop και βάζω πιάνω τα λοιπά. Αυτά υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν. Απλά μιλάμε για πιο σύγχρονα μοντέλα τα οποία έχουν να κάνουν με τη συμφωνία. Λοιπόν, και πάλι με τα smart tags, οι χρήστες όταν σε λίγο καιρό θα κυκλοφορήσουν τα προγράμματα που ουσιαστικά RFID tags, θα μπορέσουν να φτιάχνουν και ήδη προσωπικά ας πούμε, πράγματα που θέλουν, ώστε ακουμπώντας απλά αντικείμενα να προγραμματίζουν τη συσκευή τους, είτε iPad είτε κάποια στιγμή και PC, να κάνουν τα πράγματα που θέλουν. Λοιπόν, προερχόμενος από την πλευρά των social communication, το push notification, θέλω να σας πω ένα πράγμα παραπάνω γιατί θεωρείται πάρα πολύ σημαντικό. Τα push notification και όσους το εμβαλίζουν είναι ο τρόπος που έχουν δώσει όλες οι πλατφόρμες να βρεις ένα καταναλωτή, αρκεί να έχει κατεβάσει το application σου και να σου έχει δώσει πρόσβαση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί πάνε πλέον το κρατώ από τη λίστα, έκανε bounce στο email, όπου θέλει να πάρει, έχασε το κινητό του, άλλαξε το κινητό κτλ. Έχει κατεβάσει το application, έχει κάποιο τρόπο να κρατήσει το application μέσα στη συσκευή του, μπορεί να το βρει όπου και αν είναι, αρκεί να είναι online. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, έχει το instance και είναι εμπορικά πάρα πολύ άξιο. Λοιπόν, απλά έτσι περνάω ένα παράδειγμα που έχουμε κάνει εμείς ως Amstack γιατί που μπορούμε να το πούμε ως developer γιατί ήμουν στην εταιρεία που δεν φαινόμαστε πάρα πολλά application, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αυτά. Ήταν ένα store locator που πλέον έχει σωματωμένα και όπως notification, σου έλεγε ποιο κατάστημα που είναι κοντά για να πάνε να κάνεις κάποια πράγματα, τι εμπειρεσίες έχει κλπ. Και τώρα πλέον σου λέει αν θυμάμαι κάποια προσφορές με notification και κάποια άλλα που ξέρω.
Για δύο λειτουργικά, έτσι. iOS και Android. Έχω καημένος δηλαδή που έχω Windows, όχι. Τι θα κάνω, πρόκειται να επενδύσω. Για μένα προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να επενδύσει. Και δεν μιλάμε τώρα να ρίξει τάξη όπου μάλλον που λένε έτσι. Μπορεί να ξεκινήσει απλά πράγματα. Απλά να αποκτήσει ο καταναλωτή του μια σχέση με το κινητό. Γιατί το κινητό πραγματικά είναι κοντά του. Μπορεί να ξεκινήσει, α πούμε, με ένα πολύ απλό SMS. Εγώ προσωπικά, εδώ το παιδί είναι ο κύριο Αφιλεργητή, χρησιμοποιώ την Ερτήτη γιατί είναι από τα site. Από τα πρώτα site που βάλανε ένα SMS. Που βάλανε το SMS. Δεν θέλω να πω κανένα. Τίποτα θέμα που κυκλοφορεί στο κινητό μου, μετά το βάλαμε και θα το βάλουμε και θα το βάλουμε και θα το βάλουμε και θα το βάλουμε. Επομένως, τι πρέπει να κάνουμε, γιατί εδώ πέρα είμαστε του ηλεκτρονικού εμπορίου. Σίγουρα μπορούμε να φορτώσουμε τα trends. Και τα trends σίγουρα φωνάζουν εκδοτήσεις, σίγουρα φωνάζουν εκδοτήσεις συσκευές και σίγουρα φωνάζουν νέα γενιά καταναλωτών. Πρέπει να δούμε ότι οι νέοι χρήστες, αυτοί που τώρα μεγαλώνουν, οι νέοι μας συνάδελφοι, οι νέοι μας στάμινοι, οι νέοι μας υπάλληλοι, τα νέα μας προσκάφη είναι χρήστες οι οποίοι θα είναι σίγουρα πολύ πιο μεγάλο από εμάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.